Σύνδεση με την Κάτια Φωτιάδου που βρίσκεται στο γήπεδο του ΤΑΕΚ Βόντορ να μας μεταφέρει το κλίμα. Και όπως είδαμε ήδη στο ρεπορτάζ, Κάτια, υπάρχει άνεμος αισιοδοξία στο Πασό. Ο ενθουσιασμός και η αισιοδοξία που αναδύεται εδώ από το συνέδριο του Πασό Κινήματος Αλλαγής Γιάννη, κυρίες και κύριοι, ότι το κόμμα ενωμένο και πολιτικά αυτόνομο βρίσκεται σε δυναμική τροχιά, αντανακλάται και στο ζωηρό ενδιαφέρον των συνέδρων που θέλουν να απευθύνουν ένα χαιρισμό. Πάνω από 400 άτομα ενδιαφέρονται και θέλουν να μιλήσουν από χθες, από σήμερα μέχρι και αύριο, στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου. Ενώ για τα καλά έχει αρχίσει και η μάχη του Σταυρού, καθώς τουλάχιστον 700 επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα νέα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Απόψε λοιπόν οι 5.000 σύνεδροι θα κληθούν να αποφασίσουν για τις καταστατικές αλλαγές, καθώς θα διευρυνθεί η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής από 250 σε 300 άτομα, κάτι που θα συμπαρασύρει, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, και τη σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου. Αύριο λοιπόν θα διεξαχθεί η μάχη για την ανάδειξη των νέων μελών της Κεντρικής Επιτροπής και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τις τάσεις που θα αποτυπωθούν στη νέα της σύνθεση, ενώ στο κλείσιμο των θα έχουμε τη δευτερολογία. Με μια ομιλία λοιπόν θα απευθυνθεί στο κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου ο Νίκος Ανδρουλάκης αύριο γύρω στις 11.30, όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο. Ενώ αν μου επιτρέπεις, χαρακτηριστικά θα σου πω για μια ομιλία η οποία μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ανάμεσα στις πολλές που ακούσαμε σήμερα, από ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξης, τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, Απόστολο Κακλαμάνη, ο οποίος καρφώνοντας όσους συντρόφους του εγκατέλειψαν το Πασό για να βρουν στέγη στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2012, τους παρομοίασε με τα ποντίκια που εγκαταλείψαν λείπουν το πλοίο όταν τελειώσει το τυρί. Σε ευχαριστούμε, Κάτια.